Στην τοκική κοινότητα Φενεού, ο φίλος ο Δημήτρης ο Μπεκιάρης είναι δίπλα και κατοστρώνουμε σχέδια. Ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή που εκπονήσαμε μαζί με τους συναδέλφους και τα λεφτά όμως, 2.300.000, έρχονται από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτείται αυτός ο δρόμος που ενώνει τη Σιβίστρα, το χωριό του τον Φενεό, με τη λίμνη Δόξα. Ξεκινά το δικό έργο κομβικής σημασίας που ενώνει το Φενεό με τη λίμνη Δόξα. Η αξία του έργου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Πρόεδρο της Κοινότητας και τη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού να δηλώνουν αισιόδοξοι. Είναι 5 χιλιόμετρα δρόμος. Όπως σας είπα, ήμασταν οι προηγούμενοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και η Αθηνά, η Κόρκα και ο Χαρίς Οβιδινιώτης που θέλαμε να γίνει αυτός ο δρόμος. Έτσι λοιπόν, ετηθήκαμε των χρημάτων, μας τα έδωσε η κυβέρνηση. Και από αύριο, φίλε Πρόεδρε, μπαίνει ο εργολάβος και σύντομα ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα τόσο με τη μελέτη, τόσο με το δασαρχείο. Σύντομα ο εργολάβος λοιπόν είπε ότι σε 15 μέρες θα σας παραδώσει αυτόν τον δρόμο που πραγματικά ενώνει το χωριό σας και μετά από το αξιοθέατο της λίμνης Δόξας που καθημερινά εκατοντάδες κόσμου επισκέπτονται τη λίμνη να πάρει ανάπτυξη και το χωριό σου. Εγώ θέλω, όλοι θέλουμε και ο Δημήτρης ο πτωχός θέλει γιατί του αρέσει η Γκούρα, του αρέσει ο Φενεός, όλα τα χωριά πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλα μαγαζιά, να δημιουργηθούν και ξενώνες και σαν υπάρχει ένας καλός δρόμος, μια εύκολη πρόσβαση, θα δημιουργηθούν και ξενώνες που έχει ανάγκη ο τόπος γιατί είναι πανέμορφο το τοπίο. Είναι πραγματικά ένας οδικός άξονας πνοής για τον τόπο. Γιατί χρειαζόταν να γίνει αυτός ο δρόμος. Όλοι οι επισκέπτες από τα Τρίκαλα που περνάνε να δουν τη λίμνη περνάνε από αυτόν τον δρόμο. Και μιλάμε για πολλά αυτοκίνητα και είναι ένα κομμάτι που θα δώσει αρκετή πνοή στον τόπο. Είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό στη Βίστα και θα πω ότι έχω και καταγωγή στην προηγούμενη θητεία, όπως είπε και ο Τάσος Ογγιολής, αφού ξεκίνησε η διαδικασία από το 2021 για την πρώτη χρηματοδότηση. Το 2022 αντίστοιχα που είχα εγώ αυτή τη θέση, μαζί όλοι προχωρήσαμε αυτό το έργο που είχε προβλήματα και στρεβλώσεις. Υπήρχε ένα αίτημα από την ώρα που ήρθαμε σαν Περιφερειακή Αρχή από την προηγούμενη φορά. Η ένωση της Σιβίστας αντίστοιχα με τα Τρίκαλα, διότι όταν προσφέρεις περισσότερο τρόπο διέλευσης σημαίνει ότι έχεις και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τα χωριά μας εκείνα τη χρειάζονται, αλλά έχουν και να παρουσιάσουν ένα εκπληκτικό, αλπικό, ελβετικό, όπως λέγεται αντίστοιχα το χειμώνα τοπίο. Αυτό λοιπόν μπορεί να βοηθήσει τον τουρισμό, την ανάπτυξη, αλλά και εξαιρετικά μνημεία, σαν τον Άγιο Γιώργη Φενεού, τον Άγιο Φανούριο που μπορεί... Όπως και ο ναός του χωριού του και χωριού μου της Σιβίστας, θα πω εγώ, ο Άγιος Σπυρίδωνας, που είναι ένα εκπληκτικό μνημείο που θέλει και την προσοχή μας, Πρόεδρε.